την απαγόρευση στη χρήση ρωσικών και σοβιετικών σημαίων, συμβόλων αλλά και τραγουδιών την 3η 9 Μαΐου, ημέρα της νίκης για τους Ρώσους, ανακοίνωσε το Ανώτατο Δικαστήριο του Βερολίνου. Ουσιαστικά ανατρέπει προηγούμενη απόφαση του κατώτερου δικαστηρίου που είχε γνωμοδοτήσει για το αντίθετο. Όπως ανακοίνωσε, οι ρωσικές σημαίες και τα σύμβολα απαγορεύονται στις εκδηλώσεις την ημέρα της νίκης. Δεν επιτρέπεται να εμφανίζονται ούτε οι σημαίες, ούτε οι κορδέλες του Αγίου Γεωργίου, ενώ ακόμη και η σημαία της Σοβιετικής Ένωσης ως νικήτρια της ναζιστικής δικτατορίας στη Γερμανία το 1945 απαγορεύεται για την 9η Μαΐου. Η γερουσία του Βερολίνου δικαιολόγησε την απόφαση αυτή αναφέροντας ότι η πρόγνωση της αστυνομίας ότι τα σύμβολα αυτά είναι κατάλληλα για να εκφράσουν την ετοιμότητα για βία εν ώψη του συνεχιζόμενου επιθετικού πολέμου κατά της Ουκρανίας είναι σωστή. Η αστυνομία είχε αρχικά απαγορεύσει τόσο τις ουκρανικές όσο και τις ρωσικές σημαίες στα μνημεία στις 8 και 9 Μαΐου στο πλαίσιο του εορτασμού του τέλους του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ωστόσο, το κατώτερο δικαστήριο του Βερολίνου ακύρωσε την απαγόρευση μετά από αμφισβητήσεις από οργανώσεις της Ουκρανίας και της Ρωσίας, επικαλούμενο μία διαφορετική άποψη για την αξιολόγηση των απειλών. Η αστυνομία άσκησε έφεση κατά της απόφασης για τα ρωσικά σύμβολα, η οποία επικυρώθηκε από το ανώτερο δικαστήριο. Η απόφαση να επιτραπούν οι ουκρανικές σημαίες δεν επηρεάστηκε, καθώς η αστυνομία δεν άσκησε έφεση κατά της άρσης της απαγόρευσης αυτής.